τη συζήτηση για τις συνέπειες από την πράσινη μετάβαση και την απολιγνητοποίηση που ζει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας, άνοιξε η ομάδα της Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με περιοδίες και εξαρμίσεις προγραμματοποίηση σε χώρους δουλειάς. Αντίστοιχα, χθες πραγματοποίησε και εκδήλωση στο Κοβεντάριο με θέμα «Ο μύθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δίκαιη μετάβαση και η ανάπτυξη που συμφέρει το λαό». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Για όποιον εξακολουθεί να πιστεύει το παραμύθι ότι υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη για όλους, όπου τάχα όλοι θα βγουν κερδισμένοι, σίγουρα το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ διδακτικό. Το ίδιο και για όποιον πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ταμεία της αποτελούν ασπίδα για τα δικαιώματά μας και τη σωτήρια λύση για τις ανάγκες μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ατέλειωτους καταλόγους με στατιστικά στοιχεία. Όλοι όσοι ζουν εδώ, στην Κοσάνη, στην Πτολεμαΐδα, στη Δυτική Μακεδονία, γνωρίζουν τι έφερε η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απολιγνητοποίηση και η πράσινη μετάβαση. Γνωρίζουν για τις κατευθύνσεις που εφαρμόζονται με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των ευρωπαϊκών και εγχώριων ομίλων. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Πάνω από το 25% του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο φτώχειας. Το ποσοστό αυξήθηκε κι άλλο μετά το 2020 που ήταν στο 21%. Το ΑΕΠ της περιοχής έχει μειωθεί από το 2015 έως το 2021, λίγα χρόνια πριν δηλαδή, κατά 21,5%. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μείωση σε περιοχή της Ελλάδας. Ο πληθυσμός στις ηλικίες μεταξύ 15 και 45 ετών μειώθηκε σχεδόν 6% από το 2018 στο 2022. Η ανεργία της περιοχής ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο της χώρας και την κατατάσσει στη θλιβερή πρώτη θέση αγγίζοντας το 17,7%. Τα δώρα που έφερε λοιπόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λαό στο ενεργειακό κέντρο, στην καρδιά της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, είναι πράγματι εντυπωσιακά. Τώρα, η άρχουσα τάξη αξιοποιεί την ίδια την καταστροφή που έφερε η πολιτική της στο λαό για να διαπράξει νέα εγκλήματα.